ρεπορτάζ ο Γιάννης Λιαλιάτης. Μάντιτς που μεταχειρίζεται την μπάλα και με τα δύο του πόδια, είναι πολύ καλός. Προσπαθεί, περνάει την μπάλα στο Λαγωνικάκι, ο Λαγωνικάκης πάντα την έχει στο αριστερό, την ανοίγει στον Ρεφενέ που έχει προωθηθεί. Ο Ρεφενέ βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάριο. Ο Μιρτσέκης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στρώνεται στον Γκουρμπανά που κάνει το σούτ. Νέο σούτ από το Λαγωνικάκι πάνω στον Κασάπη. Το σούτ από τον Μπάντιτς κοντράρεται ξανά πάνω στον Κασάπη και τελικά θα διώξει την μπάλα μακριά ο Γρογιάννης. Πάντα ο Μπάντιτς. Προσπαθεί, αποφεύγει και τον Κασάπη και τον Σαβεύσκι. Σηκώνει το κεφάλι, βγαίνει σέντρα, σιρτά. Μπαίνει στην πορεία τη μπάλα και χάνει μια μοναδική ευκαιρία. Είδατε με ποιον τρόπο ο Κρουπνίκοβιτς. Παραλίγο είναι το λάθος. Ο Μιρτσέκης ανατρέπεται από τον Μανολά. Νομίζω ότι θα δει κάρτα ο Στέλιος ο Μανολάς και όντως έτσι είναι. Ήταν τελευταίος παίκτης ο Μανολάς, ανέτρεψε τον Μιρτσέκη. Ο κύριος Πλευρίτης θα δείξει κόκκινη κάρτα στο Στέλιο Μανολά. Η ΑΕΚ θα μείνει με 10 παίκτες. Ο κύριος Πλευρίτης, επαναλαμβάνω, στην ανατροπή του Μιρτσέκη έδειξε κόκκινη κάρτα στον Μανολά. Ο Πάντιτς θα είναι ο εκτελεστής του φάουλ. Απευθείας μπάλα περνάει από όλους στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Λαγωνικάκης. Θέλει να αποφύγει τον Τσάρτα. Θα βγάλει τη σέντρα με το δεξί. Μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Ατματζίδη. Ο Πάντιτς έχει πάρει πολλά μέτρα φορά. Το εκτελεί απευθείας. Θα πέσει εντυπωσιακά και θα αποκρούσει ο Ατματζίδης. Πάντιτς λοιπόν στο κόρνερ. Μπάλα έρχεται στην περιοχή. Κεφαλιά και γκολ από τον Φαμέλη. Να λοιπόν που ο Φαμέλης ανοίγει το σκορ σε βάρος της άλλοτες ομάδος του. Παναλαμβάνω, θυμόσαστε που είχαμε πει ότι σε αυτές τις τιμένες φάσεις προωθούνται πάρα πολύ οι υψηλοί παίκτες του Πανιωνίου. Ο Φαμέλης, ο Τόγιας, ο Γκουρμπανάς και ο Μιρτσέκης που είναι ο σέντερ της ομάδος. Και είδατε εδώ να έρχεται από πίσω ο Φαμέλης και με αυτή την καρφωτή κεφαλιά να μην αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ατματζίδη. Τσάρτας εκτελεί το κόρνερ. Διώχνει ο Φαμέλης. Το σουτ με δύναμη από τον Σαβεύσκι. Και γκολ 1-1. Η ΑΕΚ λοιπόν που απαντά πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε εδώ, εκτελείται το κόρνερ. Ο Φαμέλης είναι αυτός που απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή. Εκεί όμως περιμένει ο Σαβεύσκι. Μπάλα στρώνεται στο αριστερό του πόδι. Θα κάνει το σουτ. Χτυπάει νομίζω και στο πόδι του Κουρμπανά. Έτσι λοιπόν πολύ σύντομα η ΑΕΚ απαντά πολύ γρήγορα στον γκολ του Πανιωνίου. Η μπάλα περνάει. Ο Λαγωνικάκης απευθείας στο πλασέ. Η μπάλα ελάχιστα out από το αριστερό δοκάρι του Ατματζίδη. Πάντα ο Κασάπης που έχει πολλά μέτρα να διασχίσει και τα εκμεταλλεύεται. Περνάει πολύ όμορφη μπάλα στον Αλεξανδρή. Το πλασέ του Αλεξανδρή και πολύ καλή επέμβαση του Αμπαδιωτάκη. Και ξανά ο Κασάπης. Προσπαθεί να αποφύγει το Φαμέλη. Πολύ όμορφα αποφεύγει και τον Μάτζιο. Δημητριάδης άλλαξε με τον Κασάπη. Ο Κασάπης θα βγει στην μπάλα. Πλασάρει ξανά ο Αμπαδιωτάκης. Υποδειγματικά καλύπτει το χώρο. Κερκίδες που έχουν κατακλειστεί από παδούς ΣΑΕΚ. Σλίσκοβιτς σπρώχνεται μέσα στην περιοχή από την εντύπωση από τον Γκουρμπανά. Ο Σταματής θα επαναφέρει την μπάλα για τον Αλεξανδρή. Ο Αλεξανδρής θα την προλάβει, θα βγάλει τη σέντρα. Το πλασέ από το Δημητριάδη που πριν από λίγο ήταν πεσμένο στο έδαφος, είδατε πρόλαβε σε αυτή τη φάση τον Τζανετή. Ο Πάντιτς πάνω στην μπάλα. Τελεί το φάουλ. Λαγωνικάκι στο πλασέ. Εντυπωσιακή για μια ακόμα φορά η επέμβαση του Ατματζίδη. Σαβεύσκι θα πάρει την μπάλα, θα βγάλει και τη σέντρα. Λίστρησε η μπάλα, καταλήγει στον Αλεξανδρή. Αλεξανδρή θα κάνει το σουτ. Μπάλα στο δοκάρι και πλασάρει ο Μπορμπόκης 2-1 για την ΑΕΚ. Να λοιπόν η ΑΕΚ που παρά το γεγονός ότι παίζει αρκετό χρονικό διάστημα με 10 παίκτες, όχι μόνο δεν καταθέτει τα όπλα, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι και προηγείται τώρα με 2-1. Ενώ δυστυχώς υπάρχουν κάποιες συμπλοκές εδώ μπροστά μας, δεν μας αφορούν όμως αυτά. Κοιτάξτε τον Αλεξανδρή. Θα κάνει το σουτ με το αριστερό πόδι. Ο Αμπαδιωτάκης θα πέσει, η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι. Και ο Μπορμπόκης που παρακολουθεί τη φάση προλαβαίνει τον Γρηγορίου, πλασάρει στο κενό τέρμα, κάνει το 2-1 λοιπόν για την ΑΕΚ. Ενώ δυστυχώς τα επεισόδια συνεχίζονται. Κρίμα. Κρίμα αν δεν έχουν καταλάβει μερικοί ότι το ποδόσφαιρο είναι θέαμα, είναι άθλημα. Ο Ρεφενές βγάζει τη σέντρα. Προσπαθεί για την κεφαλιά. Η μπάλα καταλήγει στο Μιρτσέκη. Θα κάνει το σούτ εντυπωσιακή επέμβαση του Ατματζίδη και παραχωρεί κόρνερο ο Αγορογιάννης. Γρηγορίου. Λαγωνικάκης πέναλτι. Όχι. Φάουλ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανιωνίου. Ο κύριος Πλευρίτης κάνει συστάσεις προς το τείχος των παιδιών της ΑΕΚ. Όχι. Σου αφήνει ως έχει. Και δεν νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις. Να τώρα τους τις κάνει. Πρέπει να πάνε λίγο πιο πίσω. Πάντως το εκτελεί. Η μπάλα γκολ. Κοντράρι στο τείχος και 2-2. Σκέτσι λοιπόν ο Πανιώνιος μερικά λεπτά πριν το τέλος της συνάντησης ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 2-2. Αυτά έγιναν χθες στη Νέα Σμύρνη. Πριν από λίγο.